Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας, όπως έχετε ήδη δει και στον τίτλο αυτού του βίντεο, τη συγκλονιστική με κεφαλαία ιστορία ενός ανδρός με κεφαλαία ετών 50. Δεν σας κρύβω ότι η ιστορία αυτού του ανθρώπου με συγκλώνησε. Και θέλω ξεκινώντας αυτό το βίντεο, πρωτού διαβάσω την ιστορία, να του στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, να του στείλω την αγάπη μου, να του πω ότι τον αγαπάω ακόμη περισσότερο μαθαίνοντας την ιστορία του, γιατί πρώτα τον γνώρισα και μετά μαθαίνω την ιστορία του και θέλω να πω, πως υπάρχουν άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, υπάρχουν άνδρες με αλφα κεφαλαίο, υπάρχουν πολύ καλοί παπούδες και γιαγιάδες που σώζουν ψυχές και υπάρχουν γονείς τέρατα, ούτε καν ιερά. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ιστορία του φίλου. Καλησπέρα Θέκλα μου, αγάπη μου. Ξέρω ποιο είναι, το γνώρισα πρόσφατα. Σου στέλνω μια αγκαλιά και μια μικρή γεύση της ζωής μου. Γεννήθηκα από μετανάστες γονείς της Γερμανίας το 1974. Είναι 50 δηλαδή. Είμαι το πρώτο παιδί, ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια. Εγώ γεννήθηκα πρόωρα μαζί με έναν άλλον, έναν αδερφό, ο οποίος δεν τα κατάφερε στη γέννη. Εμένα με στείλανε μαζί με μια ξαδερφούλα μου στους παππούδες. Για καλή μου τύχη εγώ πήγα στους γονείς του πατέρα μου, που μου έδωσαν πολύ αγάπη σε σχέση με την ξαδέρφη μου που πήγε στους γονείς της μητέρας μου που ήταν κακοί άνθρωποι και η γιαγιά μισούσε τα κορίτσια, ήθελε μόνο αγόρια. Άρα και πριν 50 χρόνια υπήρχαν μης γυναίκες, υπήρχαν γυναίκες με εσωτερικευμένο μισογυνισμό, υπήρχαν άνδρες μισογίνητε, άνδρες με εσωτερικευμένο μισανδρισμό όπως θα δείτε στη συνέχεια. Τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε στα βίντεο και στα podcast σήμερα δεν είναι μόνο σημερινά. Δεν συναντιούνται μόνο στη σημερινή εποχή. Συνέβαιναν και παλιότερα παρόμοια περιστατικά, αλλά δεν είχαμε όνομα για αυτά και δεν είχαμε τρόπο να τα κατανοήσουμε. Και ευτυχώς η επιστήμη της ψυχολογίας προοδεύει, προχωρεί και μπορούμε να ονοματίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τις ζωές μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία και η ισορροπία. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που με το που το συναντάς αντιλαμβάνεσαι τη θετική του ενέργεια, αντιλαμβάνεσαι τη θετικότητα του, την καλοήθεια του. Ας ακούσουμε όμως τη ζωή έζησε. Μέχρι σήμερα. Και έχω κάποιε σκέψει γι' αυτόν. Και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα γράψετε και εσεί τι δικέ σα σκέψει. Μου ήρθε στο μυαλό έτσι. ένα πλάνο. <laughs> <laughs> θα δείτε. Λοιπόν, έζησα σε μια γειτονιά που όλοι είχαν τα παιδιά του μετανάστε σε όλο σχεδόν το χάρτη. Οπότε, σαν γείτονε που του έδαινε αυτό, ήταν μεταξύ του πολύ αγαπημένοι και αλληλοφροντίζονταν. Δηλαδή, εκεί στη γειτονιά των παππούδων του του παππού του και της γιαγιάς του. Υπήρχαν κι άλλα ζευγάρια σε εκείνη την ηλικία που τα παιδιά τους ήταν μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Άλιστα. Ήταν μια περίοδος τότε πριν 50 χρόνια όπως είναι και τώρα που πολλοί άνθρωποι φεύγουν μετανάστες. Αλλά τότε πολλοί Έλληνες που πήγαιναν στη Γερμανία έκαναν σοβαρά λάθη, φοβερά λάθη σε σχέση με τα παιδιά τους. Γεννούσαν τα παιδιά του και τα στέλναν στου παππούδε και στι γιαγιάδες κάποια και άλλα τα κρατούσαν. Έκαναν διαχωρισμό μεταξύ των παιδιών. Φυσικά θα δούμε ότι στην περίπτωση του φίλου ήταν η σωτηρία του που στάλικε στου παππούδε και στι γιαγιάδες. Δεν είχε άλλα παιδάκια κοντά στη δική μου ηλικία για να παίξω, οπότε τα ζώα ήταν και είναι ακόμα η φίλη μου. Είναι ένα εξαιρετικά φιλόζωος άνθρωπος και άμα γνωρίσετε άνθρωπο φιλόζωο, άνθρωπο που αγαπάει τα ζώα, να είστε σίγουροι πως αυτός ο άνθρωπος θα αγαπάει και τους ανθρώπους. Δεν μιλάμε φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ζώα ως μια προέκταση του ναρκισιστικού του εγώ, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυθεντικά, γνήσια τα ζώα και γνιάζονται για τα ζώα, τα οποία ζώα πλέον δεν ονομάζονται ζώα, αλλά ονομάζονται μη ανθρώπινα πλάσματα. Αυτό το έμαθα στην ομάδα του Zoom για άνδρες που κάναμε για πρώτη φορά την πέμπτη που μας πέρασε, όπου ένας φίλος που είναι φιλόλογος μας το εξήγησε και είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό ότι πλέον δεν λέμε ζώα συντροφιά, δεν λέμε τα ζώα, λέμε μη ανθρωπίνα πλάσματα. Εγώ μέχρι τώρα τα έλεγα πλάσματα, αλλά να που υπάρχει όρος μη ανθρώπινα πλάσματα. Τα μη ανθρώπινα πλάσματα που είχαμε, δηλαδή τα ζώα που είχαμε, ήταν πάντα ελεύθερα, ποτέ δεν υπήρχαν αλυσίδε και σερματόπλεγμα να τα περιορίζει. Ζούσαμε όλοι μαζί. Και είχαν όλα το όνομά τους το οποίο ήταν ανθρώπινο. Ζώα με ανθρώπινο όνομα. Μίτσος, Γιάννης, Σωτήρης, Μαρία. Λέω τώρα ονόματα που μπορεί να είχαν τα ζώα. Εγώ γνωρίζω ένα σκύλο που το λένε Σωτήρη. Γνωρίζω ένα γάτο που το λένε Μίτσο. Γνωρίζω ζώα με ανθρωπινό όνομα. Τους γονείς μια φορά το μήνα τους άκουγα στο μοναδικό τηλέφωνο του χωριού που ήταν στην κοινότητα. Έτσι ήταν όταν ήμασταν μικροί. Δεν είχαν όλα τα σπίτια τηλέφωνο. Είχε ένα στο καφενείο του χωριού. Στην κοινότητα. Ε, ίσως δεν ήταν και στην πέση του χωριού στην κοινότητα εκεί να είχε ένα α, α, τηλέφωνο που να έπαιρνε. Με κέρματα, δεν ξέρω, στα Κυπριακά χωριά είχαν ένα α, τηλέφωνο στο καφενείο, στον καφενέ. Ένα τηλεφώνημα βιαστικό κρύο, και μόνο με ρώταγαν αυτά σαν τα λεφτά που έστελνα. Σαν παιδί δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη μη, τη λέξη όχι. Είχα την απόλυτη ελευθερία μέχρι τα 13 μου, που επέστρεψαν οι γονεί μου οριστικά πίσω και άρχισε η φυλακή μου θέκλα ήρθαν και με πήραν από το χωριό για να πάμε στο νέο σπίτι που ήταν σε ένα διπλανό χωριό. Με δύο αδέρφια πολύ δεμένα μεταξύ τους που για μένα ίσως να μην είχαν ακούσει ποτέ τίποτα. Ναι, γιατί αυτοί οι γονείς γέννησαν το πρώτο παιδί, το στείλαν στους παππούδες και τα άλλα δύο παιδιά που γέννησαν, δεύτερο και τρίτο παιδί, τα κράτησαν μαζί τους. Διαχώρησαν τις δύο φουρνιές παιδιών, διαχώρησαν τα αδέρφια μεταξύ τους ουσιαστικά. Με βάλανε στο πόρτ μπαγκάζ, Στο πόρτ το βάλανε. Και μόλις φτάσαμε στο σπίτι, οι γονείς μου με γδύνανε με τη βία και με πλένανε με το λάστιχο. Θα το ξαναδιαβάσω, δεν το καταλάβατε. Με βάλανε στο πόρτ μπαγκάζ και μόλις φτάσαμε στο σπίτι, οι γονείς μου με γδύνανε με τη βία και με πλένανε με το λάστιχο. Ο πατέρας μου με έπιασε με τη βία, ήταν 13 χρονών ο να δει αν το πουλί μου έχει βγάλει τρίχες, εγώ να έχω πέσει κάτω και ακόμα και τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, ακόμα νιώθω το ίδιο αίσθημα μόλι το φέρω στο μυαλό μου. Παθαίνει συναισθηματική απορρίθμιση και είναι απολύτω φυσιολογικό. Άκου, άκου. Τον έβαλα στο πόρτ μπαγκάζ και όταν έφτασα στο σπίτι που ήταν στο διπλανό χωριό, του έβγαλαν τα ρούχα του, τον έπλαιναν με το λάστιχο και ο πατέρα του τον έριξε κάτω. Τον έπιασε με τη βία να δει το πουλί του αν έχει βγάλει τρίχες. Προσπάθησαν να με αποκόψουν από τους παππούδες και να μην έχω επαφή. Να πω εδώ ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Και το πρώτο που είδαν όταν με πήραν ήταν η θηλυπρέπεια που είχα και άρχισε μια απίστευτη κατακραυγή για το πώς μιλάω, για το πώς κινούνται τα χέρια μου ότι το κεφάλι μου το κουνάω σαν γυναίκα. Σκεφτείτε, ο παππούς και η γιαγιά, μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, αποδέχονταν, αγαπούσαν το παιδί όπως ήταν. Οι γονεί πιο σε ηλικία, με το που ήρθαν και το παιδί ήταν 13 χρονών, άρχισαν να το απορρίπτουν. Ό,τι κίνηση και να έκανα, είχα μια μάνα που με προσέβαλε συνεχώς. Η γιαγιά μου μου είχε μιλήσει πολύ για τη μητέρα μου με τα καλύτερα λόγια και προσπαθούσα να βρω που είναι αυτή η μάνα. Είναι λάθο να μιλάμε στα παιδιά που έχουν κακοποιητικού γονεί με τα καλύτερα λόγια για του κακοποιητικού γονεί, γιατί θα διχάζουμε και τα μπερδεύουμε. Είναι σχιζοφρενογόνο αυτό να ξέρουμε ότι η μάνα του παιδιού, ο πατέρα του παιδιού είναι παλιόπαιδα, είναι τσογλάνια και εμεί να λέμε είναι καλή η μαμά σου και σε αγαπάει η μαμά σου. Όχι, άμα δεν είναι καλή, να μην λε είναι καλή. Μην πει τίποτα παρά να λε είναι καλή. Αν δεν θε να πει είναι κακιά, μην πει τίποτα. Άμα σε ρωτήσει πώ είναι η μαμά μου, θα καταλάβει μόνο σου. Η μόνη σου. Ανακάλυψα μια μέρα ότι η μάνα μου έπαιρνε κάτι χάπια για να δυνατήσει, που χρόνια μετά έχω μάθει ότι έχουν καταργηθεί και όποιο τα έπαιρνε αλλιώνονταν ο χαρακτήρα και έβγαινε πολύ επιθετικότητα. Δεν είμαι σίγουρη αν τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις Uh, έχουν σχέση με τα χάπια που μπορεί να σου βγάζουν επιθετικότητα. Πε ότι δεν ξέρω για ποια χάπια μιλά, πε ότι έπαιρνε κάποια χάπια τα οποία έβγαζαν επιθετικότητα. Όταν τα χάπια σε επηρεάζουν ή όταν οι ορμόνε σου σε επηρεάζουν, βγάζει αυτό που έχει μέσα σου. Ανοίξαν ένα μαγαζί στο τρίμηνο πάνω και δούλευα σαν το σκυλί γιατί ήμουν ο μεγαλύτερο. Διάβαζα μετά τι 11 το βράδυ. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για τη μορφωσή μου ούτε έχουν δώσει ένα ευρώ για φροντιστήρια ενίκια. Μια μέρα που είχε η μητέρα μου καλή διάθεση, χάρηκα τόσο πολύ που άνοιξα τα χέρια μου να την πάρω αγκαλιά και άρχισε να τσιρίζει και είπε στον πατέρα μου ότι της έβαλα χέρι, πονηρό χέρι. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, ζούσα τον απόλυτο εφιάλτη. Για τους γονείς σου είναι αυτό το βλέμμα και για τη μάνα σου, την ανόητη, την άχρηστη μάνα. Ευτυχώς που είχα ένα Walkman και μόλις φόραγα τα ακουστικά έμπαινα στο δικό μου φανταστικό κόσμο. Η μουσική σώζει μυαλά. Παιδιά τα οποία ακούνε όλη μέρα μουσική στα ακουστικά μπορεί να σώζονται. Και γι' αυτό αυτού του είδου οι γονείς λένε βγάλε τα ακουστικά. Ή το Walkman που είχαμε εμείς τότε. Που είχατε. Ίσως εγώ δεν είχα, δεν θυμάμαι. Μια φορά άνοιξα το καπό από το αμάξι για να κόψω τα καλώδια μήπως και τους σκοτώσω για να ξεφύγω. Μια άλλη φορά έπια το απορριπαντικό από τα πιάτα, αλλά ευτυχώ δεν έπαθα τίποτα. Πέρασα τρία χρόνια στην κόλαση. Αυτές οι σκέψεις που έκανες, λες άνοιξα το καπό για να κόψω τα, καλάδια, τα καλώδια, αλλά δεν έκοψε τα καλώδια. Αυτές οι σκέψεις που έκανες ήταν απολύτως φυσιολογικές, γιατί σε πήραν, σε φυλάκισαν και σε κακοποιούσαν από τα 13 σου μέχρι τα 16 σου πέρασα τρία χρόνια στην κόλαση. Στο τέλος της τρίτης γυμνασίου τσακώθηκε ο πατέρας μου με τον παππού που ήρθε να ζητήσει το λόγο που δεν με αφήνουν να πάω στο χωριό να δω τη γιαγιά που αυτοί μαράζουνε που δεν πήγαινα. Άκουσα τον πατέρα μου να ρίχνει ευθύνε στον παππού μου ότι με έκανε πούστη και τι παιδί γύρισε και βρήκε. Ο παππούς μου το πήρε κατάκαρδα. Δύο ώρε μετά αυτοκτόνησε. Κρεμάστηκε έξω από την κλιματαριά το γονιό μου. Μέσα από το θάνατο του παππού εγώ ξέφυγα και πήγα και έμεινα με τη γιαγιά για να μην είναι μόνη. Τα βράδια για να κοιμηθώ και φεύγα στα άγρια χαράματα για να πάω στο σχολείο, αλλά εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος. ουδέν σχόλιο για τον πατέρα σου. Ουδέν σχόλιο για τον πατέρα σου. Παράτησα το σχολείο και πήγα στη σχολή μαγειρική για να βρω μια δουλειά δικιά μου να μην έχω ανάγκη κανέναν. Σίγουρα η αυτοκτονία δεν είναι η λύση όταν έχεις ένα καρατοξικό ενήλικο παιδί, όπως είχε ο παππούς σου ένα καρατοξικό ενήλικο παιδί. Σίγουρα η αυτοκτονία δεν είναι η λύση. Αλλά Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνδέσουμε τις τελείες, connect the dots, και να δούμε ποιο ήταν ηθικά υπεύθυνο για αυτό το τέλος του παππού Από τη μια σε πήρα 13 χρόνων από την αγκαλιά των παππούδων σου, σε έβαλα στο καπό του αυτοκίνητου, στο πόρτ μπαγκάζ, όχι στα καθίσματα. Οι άθλοι, οι άχρηστοι, οι αχροί, σου συμπεριφέροντα με το χειρότερο δυνατό τρόπο, επειδή αντιλήφθηκαν πω ήσουν ομοφυλόφιλο, έριξαν το φταίξιμο στου παππούδε σου που ήσουν ομοφυλόφιλο. Να ξεδευτεί κανεί αν κάποιο είναι έτσι γεννιέται. Δεν σε άφηναν να έχει επαφέ με του παππούδε σου, μαράζουν η γιαγιά σου, πήγε ο παππού σου να ζητήσει τον λόγο και του την είπε και από πάνω, και μετά ο παππού Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ενθαρρύνουμε την αυτοκτονία ω τρόπο απάντηση στα προβλήματα, αντίδραση στα προβλήματα και σίγουρα δεν επιλύνει προβλήματα. Η γιαγιά πέθανε στα 20 μου και όταν την κατέβαζα στο μνήμα που εγώ ήμουν συντετριμμένος, νιώθω μια τσιμπιά από τη μάνα μου η οποία μου ψιθύρισε στα αυτή, πέθανε η κολόγρια. Τώρα είμαι μόνος να δούμε τι θα κάνεις. Η μάνα σου είναι άθλια, άχρηστη, άχρηστη. Πέντε η ώρα ήταν η κηδεία, και 9 η ώρα την ίδια μέρα μπήκα στο καράβι να ανέβω στην Αθήνα. Πριν φύγω πήγα να χαιρετήσω τον πατέρα μου και αυτός μου απάντησε «Στο καλό και να σε γυρίσουν πίσω με τους τέσσερις». Ενώντα τους τέσσερις που κρατάνε την κάσα του νεκρού. Άθλοι, άχρηστοι γονείς. Στην Αθήνα κάθισα πάνω από 10 χρόνια κάνοντας πάντα τρεις δουλειέ. Μια φορά ήρθε ο πατέρα μου για να πάει σε έναν γιατρό και γύρισε πίσω με τριπλό bypass... Σε ιδιωτικό νοσοκομείο που τα πλήρωσα όλα εγώ. Ό,τι οικονομίες είχα μαζέψει. Και που το ξέχασε την επόμενη ημέρα... Και με έβγαζε τρελό και μου έλεγε... Ότι το πλήρωσαν τα αδέρφια μου. Gas lighting... Με τους τόνους εδώ πέρα. Μια φορά ανέβηκε και η μάνα μου... Και ανακάλυψε ότι είχε μια παράλληλη σχέση. Όταν τη ρώτησα... Μου είπε μια ιστορία που με έκανε να τη λυπηθώ. Έτσι κάνουν οι ευάλωτοι ναρκιστέ. Σου λένε ιστορίε να του λυπάσει. Όταν πήγε κοριτσάκι στη Γερμανία, είχε συνάψει σχέση με έναν κύριο από την Αθήνα και δεν την άφηναν να τον παντρευτεί και τη προξένησαν τον πατέρα μου και εγώ γεννήθηκα σε 7 μήνε. Πάει κάπου το μυαλό σου. Ότι δηλαδή ο φίλο είναι γιο του γκόμενου τη μάνα του και όχι του πατέρα του. Και σκεφτείτε, οι παππούδε που τον μεγάλωναν και τον αγάπησαν ήταν οι γονεί του πατέρα του. Και αυτού του οποίου κατηγόρησε ο ίδιο ο πατέρα του ότι του πούστεψαν το παιδί, και ο ίδιο ο πατέρα του οδήγησε τον παππού του στην αποτροπή πράξη. Την ρώτησα αν ο πατέρα μου ήταν ο άλλο και δεν μου απάντησε ποτέ. Σίγουρα μη απαντήσει. Και αν ισχύει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο ότι θέλει να μου το γνωρίσει. Εγώ δεν δέχτηκα να το δω. Εγώ μέχρι σήμερα τον παππού μου έχω για πατέρα μου και τίποτα δεν πρόκειται να μου το αλλάξει αυτό μαζί σου. Μαζί σου. Μαζί σου. Αυτός που με σε μεγαλώνει και σε αγαπάει είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου. Όχι αυτός που έχει δώσει γενετικό υλικό για να γίνεις ή αυτός που σε έχει κοιοφορήσει ή αυτός που σε έχει γεννήσει ή που σε έχει τέξει. Γονιός σου είναι αυτός που σε αγαπά και αυτός που σε μεγαλώνει. Ούτε ποτέ είπα τίποτα σε κανέναν, ίσα ίσα που πίστευα ότι αυτό το μυστικό θα μα έφερνε κοντά. Τη μάνα σου και σένα, σιγά που θα σε έφερνε κοντά. Αυτέ είναι αρκισάρε, ή κρυφών οι ευάλωτε λένε τα μυστικά του για να μα επιβαρύνουν, όχι για να έρθουν κοντά. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια ιστορία. Μια άλλη ιστορία, μια άλλη μάνα αρκισάρα, που είπε στην κόρη τη, όταν η κόρη τη ήταν 30, ένα πολύ βαρύ μυστικό για να την επιβαρύνει και μετά την έβγαζε και τρελή ότι δεν το είπε. Τέλος πάντων. Πολλές ιστορίες. Βίοι παράλληλοι. Πολλών ανθρώπων εδώ. Σε λίγο καιρό τα μάζεψα και κατέβηκα κάτω στο νησί σε δικό μου σπίτι. Πήγαινα να τους δω και πάντα άκουγα τα χειρότερα ότι δεν θα έχουν πρόσωπο να βγουν στην κοινωνία γιατί εγώ τους κάνω ρεζίλι. Τα ζωάδια δεν έχουν πρόσωπο να βγουν στην κοινωνία. Ειδικά από τη μάνα μου που αυτή ήθελε να ξαναφύγω στην Αθήνα για να μπορεί να έρχεται να βλέπει τον άλλο που είχαν κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια σχέση. Αυτό είναι. Η μάνα που χρησιμοποιεί τα παιδιά τη για να πηγαίνει. Sorry, sorry. Ενώ είναι παντρεμένη, δεν είναι κακό να πηγαίνει για μένα ελεύθερο. Με παντρεμένο όμω, γιατί να παντά στον άντρα σου ή δεν παντά στη γυναίκα σου. Και μου βάζε λόγια για τον πατέρα μου ότι δεν με θέλει και τέτοια. Γονική αποξένωση στη ζευγάρι που δεν έχει χωρίσει. Εδώ έγινε γονική αποξένωση από τους γονείς τους πουπούδες. Άρχισα εγώ να πετυχαίνω στη ζωή μου και προσπαθούσαν όλοι μαζί, οι γονείς και τα αδέρφια μου, να μου αποσπούν χρήματα. Μέχρι καρκίνους και γιατρούς είχαν προφασιστεί. Αυτά είναι. Ο ένας μου έκανε παιδί και έβγαλε το όνομά μου για να με κληρονομήσει και ο άλλος αδερφός μου ζήτησε να του βαφτίσω την κόρη για τον ίδιο λόγο. Έχω σκέψεις εγώ για σένα, έχω λύσεις για αυτές τις κληρονομιές, περίμενε. <ΣΣ1> Ό,τι και αν έκανα σε αυτή την οικογένεια δεν ήταν αρκετό ποτέ. Ποτέ δεν άκουσα ευχαριστώ. Σιγά μην ακούσα από τους μαλάκες ευχαριστώ, από τους αχάριστους, τους άχριστους. Έξι φορές πήγα νοσοκομείο για διάφορους λόγους, όχι σοβαρούς, και ποτέ δεν ήρθε κανεί να με επισκεφτεί. Η μάνα μου τι νοιάζει μόνο ο κόσμο ο ξένο. Τρέχει μόνο για του ξένου και κλαίει βλέποντα σύρια. έτσι είναι οι κοινωτικέ ναρκισίνε, οι ευάλωτε κρυφοναρκισίνε και των κοινωτικέ ναρκισίνε. Κλαίνε οι γλυκούλε μου, ψυχούλε. <συσχύ> για το παιδί τη ποτέ μα ποτέ. Έφτιαξα και το σπίτι στο χωριό των παππούδων και πήγα να μείνω εκεί. Μια φορά ήρθανε και μένω εκεί έξι χρόνια. Και ούτε ένα γλυκό δεν κράταλα, ούτε ένα γλυκό δεν σούφερα για το καλό, μάλιστα. Άσε που η μάνα μου συχαίνεται, και ούτε νερό δεν πίνει από τα χέρια μου. Και σαν μάγειρα που είμαι, όσε φορέ και αν είχα μαγειρέψει κάτι, δεν δοκίμαζε ποτέ. Συνέχεια έτρωγα κυρώσει τη μαλακή. Ποτέ δεν μου κάνανε ένα κομπλιμέντο, μόνο μίσο εξαπολίανε, και να πω ότι αυτή η μητέρα τέρα μισούσε τα ζώα και μισεί τα ζώα. Με μεγάλη ευκολία τα σκοτώνει και χωρί καμιά ενοχή. Αυτό που λέγαμε παλιότερα. Αυτό που είπαμε προηγουμένω, ότι οι άνθρωποι μισούν και τα ζώα. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τα λουλούδια, που μέχρι πρόσφατα ένιωθα ενοχέ που έχω λουλούδια, γιατί μου λέγανε ότι μόνο γυναικούλε ασχολούνται με τα λουλουδάκια. Εκείνη τη μοναδική φορά που ήρθα στο νέο σπίτι και που δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ πετραδάκι για να φτιαχτεί, μου κάνανε και επίπληξη ότι έχω κάνει λίγες κρεβατοκάμαρες και αργότερα που θα πεθάνω και θα το πάρουν τα νύψια, θα θέλουν άλλα τόσα χρήματα για να μπουν μέσα. Ας σύχτυρ και τα εγγόνια σας, άτε. Τα νύψια μου από πολύ μικρά είχαν απορίες ποιο θα πάρει το σπίτι και τα μαγαζιά μου όταν θα πεθάνω και εγώ τους άκουγα αποσβολωμένος στα 36 μου χρόνια τότε. Σε κανέναν να μην αφήσει τίποτα, ε, σε κανέναν. Πριν τρία χρόνια βρέθηκα μόνο με τον πατέρα μου και μου λέγει ότι έχει μαζέψει χρήματα μήπω πεθάνει για την κηδεία του. Είχε κάποια θέματα υγεία, αλλά ήταν όρθιο. Γιατί εμεί τα παιδιά του μου είπε θα τον πετάξουμε σε κανένα χαντάκι. Ενώντα ξεκάθαρα εμένα. Έφυγα πάλι τσαντισμένο και σε τρει ώρε με πήρε η μάνα μου να μου πει ότι ο πατέρα μου πέθανε. Έτρεξα γρήγορα εκεί και μου σκάνε το παραμύθι, η μάνα και δυο αδέρφια, που ότι δεν έχουν μία να το θάψουν και ότι ο μπαμπά δεν είχε ένα ευρώ. Πληρώνω λοιπόν την κηδεία, τα μνημόσια, να τον τάφω για ένα χρόνο μοίραζα λεφτά. Μέχρι και τη φωτογραφία, εγώ την πήγα και την έφτιαξα. Μα μαζεύει η μάνα μια μέρα και μα λέει ότι ο πατέρα άφησε τρία χειρόγραφα χαρτιά. Να πω εδώ ότι είχαν πολλά χωράφια με ελιές, αμπέλια και είχαν χτίσει και ένα τριόρροφο σπίτι, το οποίο πάντα έλεγαν ότι είναι ένα για τον καθένα αδερφό. Τρει όροφοι, ο κάθε όροφο για τον καθένα. Μα μοιράζει τα χαρτιά και μαντέψτε τι μου άφησε εμένα. Το σπίτι του παππού και τη γιαγιά, που αυτό το είχα εγώ από τα 20 μου μια αποδοχή κληρονομιά που μου το είχαν αφούσει οι παππούδε και το πλήρωνα εν φιά, νερό και δε όλα αυτά τα χρόνια κανονικά. Δηλαδή δεν το άφησε τίποτα. Το σπίτι των παππούδων το οποίο ήδη του το είχαν αφήσει οι παππούδε. Έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, όχι τόσο ότι δεν μου άφησε τίποτα, όσο για την κοροϊδία, εννοείται. Τι να σου αφήσει εσένα, αφού είσαι γκέι και δεν έχει παιδιά. Έφυγα εκείνο το βράδυ και αποφάσισα να κρατήσω επιτέλου μια απόσταση και να κοιτάξω για πρώτη φορά μπροστά. Μπράβο, αγάπη μου, πολύ καλά έκανε. Πολύ ορθά έπραξε, ορθώ έπραξε. Μετά από καιρό έμαθα ότι τα χαρτιά είχαν το γραφικό χαρακτήρα τη μάνα μου και ότι ο πατέρα μου δεν είχε αφήσει τίποτα χειρόγραφο παρά αυτοί είχαν κάνει άλλη μια κομπίνα ω συνήθω ει βάρο μου, μάλιστα. Δεν άφησε τίποτα. Άρα ό,τι είχε θα ήταν διατρία και πήγε η μάνα με τα αδέρφια, η μάνα. Και έκανα ψεύτικα χαρτιά για να σου πάρουν και αυτά που δικαιούσουν. Που εσύ τον γιατροπόρευες, εσύ τον έθαψες, εσύ τον έκανες. Δεν τους αξίζει τίποτα, τίποτα. Τώρα δύο χρόνια δεν έχω καθόλου επαφές και με καλά. No contact, μπράβο. Έχω φτιάξει και μια φάρμα με γέρικα ζώα και ζω ζώ πολύ όμορφε στιγμέ. Αγάπη μου, αγάπη μου. Όταν μου το είπε, όταν πρώτο γνωριστήκαμε ότι έχει φάρμα με γέρικα ζώα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί οι ναρκισάρε που έχουν μία ανθρώπινα πλάσματα στο σπίτι, χωρί να τα αγαπάνε, αλλά για να προβάλλουν το εγώ του, όταν αρρωστήσουν, όταν είναι γέρικα, τα πετάνε. Τα αφήνουν έξω. Τα πηγαίνουν στα καταφύγια, δεν τα κρατάνε. Κάνω και ψυχοθεραπεία. Ακολουθώ και σένα και πορεύω με όμορφα μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μπορεί να σε κούρασε, αγαπημένη μου, αλλά σου τα είπα και σύντομα. Έχω πολύ πράγμα ακόμα. Σε αγαπώ και σε αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Δεν με κούρασε καθόλου. Απλώ, όπω σου έγραψα. Σου έγραψα πω, 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 πω με κεφαλαία, Τώρα το διάβασα και συγκλονίστηκα. Wow! O oh and respect only. O oh σημαίνει θαυμασμό. O oh σημαίνει δέο. Και respect σημαίνει θαυμασμό. Μόνο δέο και θα... θαυμασμό ένιωσα για σένα. Εννοείται θα το κάνω βίντεο. Και μου γράφει. Καλημέρα. Οι τρει θάνατοι παππού, γιαγιά και πατέρα αποδείχτηκαν για μένα λυτρωτικοί. Του παππού γιατί ξανασυνδέθηκα για λίγο με τη γιαγιά. Τη γιαγιά γιατί άνοιξα τα φτερά μου και έφυγα. Και του πατέρα ήταν η μεγαλύτερη λύτρωση γιατί δεν τον έχω να με κοιτάει και να με κρίνει. Και επειδή ζει ακόμη η μάνα τέρας αποφάσισα να πάω no contact. Πάρα πολύ καλά έκανες. Και να γεράσει και να μην είναι καλά πάλι να σε no contact. Πιστεύω πολύ σε μένα και πλέον κοιτάω μόνο μπροστά. Και είμαι ευτυχής που έχω ζήσει τα πιο ωραία, τα πιο πολύχρωμα και πιο αρωματικά παιδικά χρόνια. Οι γονεί μου μέσα από το μέσα από αυτό, μέσα από αυτό, που με έδιωξαν πίσω στην Ελλάδα, μου κάνει ένα υπέροχο δώρο στέλνοντάς με στο χωριό. Πραγματικά μόνο ο δέος, θαυμασμός και σεβασμός αξίζει στο φίλο. Σε παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι δεν είμαι νομικός. να ψάξει έναν πολύ καλό νομικό και να κάνει μια διαθήκη που αρχικά να λες ότι δεν θε να κληρονομήσει τίποτα από εσένα, ούτε η μάνα σου, ούτε τα αδέρφια σου, ούτε τα ανήψια σου. Τίποτα. Απολύτω τίποτα. Τίποτα. Αυτοί να μην κληρονομήσουν ούτε ένα σέντ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Τίποτα. 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 Να πας no contact πλήρως να του διαγράψει παντελώ από τη ζωή σου, να του μπλοκάρει παντελώ από τη ζωή σου και α έχουν το όνομά σου το ένα το ανήψει και α βάφτισε το άλλο. Δεν λε αν το βάφτισε, αλλά είναι πολύ πιθανό να το έχει βαφτίσει. Άκου να πηγαίνουν τα μωρά και να ρωτάνε ποιο σπίτι θα κληρονομήσω εγώ και ποιο μαγαζί θα κληρονομήσω εγώ τη στιγμή που εσύ σου να 36 ετών και τώρα που σε 50. Καταλάβατε τώρα γιατί η Αγία η Ελληνική Οικογένεια δεν θέλει γκέι άνδρες και γκέι γυναίκες να έχουν παιδιά. Γιατί τα σύσσωμη Αγία Ελληνική οικογένεια εναντίον της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε, που δίνει δικαίωμα για πολιτικό γάμο, τεκνοθεσία και απόκτηση παιδιών σε ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι. Γιατί πάντα ο ομοφιλόφιλος άνδρας σε μια οικογένεια μεν μπακούρι, δεν έκανε δική του οικογένεια και τον κληρονομούσαν οι συγγενείς του τα αδέρφια του, τα νύψια του, ακόμη και δι του οι γονείς. Και αυτό το πολύ συγκλονιστικό γράμμα μου θύμισε την ιστορία που κάναμε στο... την ιστορία του Στέλιου που κάναμε στο podcast, τώρα σας πω σε ποιο podcast, που τον, τον έφαγαν και μετά πήγαν οι θιάδες και οι μεν και οι δεν, όλοι που τον έκραζαν, να τον κληρονομήσουν. Θα σου πω ποιο νούμερο είναι. Ο μεγάλος μου ξάδερφος, ο Στέλιος. Podcast επεισόδιο 41. Podcast επεισόδιο 41. Στέλιος, ο μεγάλος μου ξάδερφος, μελέτη περίπτωσης μια αγία ελληνική οικογένεια. Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία, μια μελέτη περίπτωση στη ζωή και ο θάνατο ενό ανθρώπου σε μια ελληνική υπαρχιακή πόλη ο οποίος γεννήθηκε, κακοποιήθηκε και καταστράφηκε σε μια αγία ελληνική οικογένεια. Στο επεισόδιο αυτό αγγίζουμε ζητήματα σχετικά με τη συναισθηματική αιμομιξία, τη γονιοποίηση των παιδιών κλπ. Αυτή την ιστορία μου θύμισε, όχι ότι εσύ είσαι σαν το στέλιο του μακαριτή, αλλά ότι τα αδέρφια σου, η μάνα σου και τα νύψια σου θέλουν να σε κληρονομήσουν για να χορεύουν πάνω στον τάφο σου Όπω έκαναν αυτοί οι άθλοι σε εκείνο το επεισόδιο στον τάφο του Στέλιου. Λοιπόν, λοιπόν, να μιλήσει με έναν δικηγόρο, με έναν συμβουλιογράφο, να δει τι χαρτί μπορεί να κάνει. Δεν είμαι νομικό. Αν έχουμε νομικού εδώ στην παρέα, γράψε στα σχόλια. Ε, πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο να αφήσει γραπτό την επιθυμία σου και να είναι νομικά έγκυρο ότι δεν θέλουν να με κληρονομήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ήθελα να πω. Επίση. Αν εσύ είχε δικό σου παιδί, αν εσύ είχε τεκνοθετήσει ένα παιδί, ή αν ήσουν σε γάμο με έναν άλλον άνδρα και τεκνοθετούσατε παιδί, ή αποκτούσατε παιδί με οποιοδήποτε τρόπο, τότε το παιδί σου θα σε κληρονομούσε και όχι τα αθλιόπαιδα των αθλίων αδερφιό σου τον α... και άθλια μάνα σου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν σημαίνει όμως ότι θα κάνεις παιδί για να μην σε κληρονομήσουν. Έχεις δει το podcast το 52ο επεισόδιο μιλάει για τη γονεϊκότητα. Δεν είναι λόγος να κάνουμε παιδί για να μην μας κληρονομήσουν οι άλλοι. Κάνε το χαρτί σου. Ήδη μπορεί να το έχει κάνει το χαρτί σου. Μπορεί να θες να αφήσει την περιουσία σου σε έναν ευγενή σκοπό. Μπορεί να θες να αφήσει την περιουσία σου σε ανθρώπους που γνωρίζεις και είναι άνθρωποι καλοήθης και τους αγαπάς και σε αγαπάνε και τους νιώθεις οικογένεια. Γιατί να την αφήσεις σε αυτούς. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε συγγένεια αίματος και δεσμό αίματος, έχουμε κοινό DNA ότι πρέπει να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου, για οποιοδήποτε συγγενείς μιλάω και ότι πρέπει να κληρονομεί ο ένας τον άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά εσύ τρία χρόνια ζήσεις μαζί με τους γονείς σου και τα αδερφιά σου, από τα 13 σου μέχρι τα 16 σου. Έζησες τρία χρόνια και για εκείνα τα τρία χρόνια έχει πληρώσει τις μιχαλούς. Να μείνεις no contact, καμία επαφή και να τους σβήσεις και από τα τηλέφωνα σου και τους μπλοκάρεις και από παντού και καμία, καμία επαφή. Και θα έχεις ακούσει πολλές φορές που λέω ότι η ζωή αρχίζει τα 50, άρχισε, άρχισες και συνέχισε να ζεις. Είσαι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ανθρώπου βγάζεις μια απίστευτη γλυκύτητα στα μάτια, Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που είχε τους παππούδες σου να είναι αγαπητικοί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η μάνα ή ο πατέρας ενός παιδιού που θα το μεγαλώσει για να μεγαλώσει καλά. Έχεις θέματα συνεξάρτησης, γιατί ακριβώς δεν τους είχες αποκόψει νωρίτερα το τοξικό σου σώι και τη μάνα σου και τον πατέρα σου και τα αδερφιά σου. Έφτασες μέχρι εδώ, ο πατέρας σου ήταν περίγραπτος ρε φίλε. Και η μάνα σου δηλαδή, ένας και ένας, μπουμπούκια, μπουμπούκια, κολόπεδα και δύο, τσογλάνια και δύο. Και άκου για να λένε τα νύψια σου ποιο, ποιο τι θα κληρονομήσω εγώ θείο, σημαίνει ότι στο σπίτι αυτό τους λέγανε. Θα πεθάνει ο θείος ο τη και θα τον κληρονομήσεις. <σφυγνώ> τι έχετε να πείτε για την Αγία Ελληνική οικογένεια. <σφυγνώ> 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 να μην κάνουν παιδιά οι ομοφυλοφιλιά ανθρώποι για να κληρονομούν τα δικά μας τα παιδιά. Ασύχτη. Ε, τα έχω πάρει. <laughs> Καταλαβαίνετε ότι τα έχω πάρει. Τα έχω πάρει, αλλά έχω να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε καλοήθης και βγήκε ολόκληρος και βγήκε πνευματικός μέσα από αυτήν την ταλαιπωρία. Άρα μπορούμε, όσο και αν δυσκολευτήκαμε, όσο και αν είχαμε συναντήσει τσογλάνια στη ζωή μας, που να έχουμε και κοινό DNA, μπορούμε να βγούμε από πάνω και να απελευθερωθούμε. Είμαι σίγουρη πως στα σχολεία αγάπη μου θα λάβεις πολύ αγάπη και από τους ενσυναίσθητικούς ανθρώπους της ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας, τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν από πόνο και αγάπη. Και μπορούν να δείξουν αγάπη και ενσυναίσθηση σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται όπως εσύ. Καλή δύναμη.